Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ θερμά τους διοργανωτές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ στην τρίτη μέρα του φόρουμ των Δελφών. Η συζήτηση που θα ακολουθήσει νομίζω θα έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχει ως βασικό θέμα την ελληνική γεωργία, τα 200 χρόνια. Φυσικά την ιστορία, τις προκλήσεις αλλά και τις προοπτικές. Θα δούμε κυρίως, αντιλαμβάνεστε, το μετά. Έχουμε ένα εξαιρετικό πάνελ ομιλητών. Εκ δεξιών μας, σας παρουσιάζω, βρίσκεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σπίλιος Λιβανός, τον οποίο και καλημερίζω. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλώς σας. Ευχαριστούμε θερμά. Εξ αριστερών μου βρίσκεται ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, ο κύριος Γιώργος Χαντζηνικολάου. Καλή σας μέρα, κύριε Χαντζηνικολάου. Ευχαριστώ θερμά που είσαστε εδώ μαζί μας. Βρίσκεται εδώ μαζί μας ακόμα ο κύριος Αλέξανδρος Κοντός, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο άνθρωπος που τρέχει, ο Γενικός Διευθυντής της ΣΕΚΕ, της Συνεταιριστικής Ανθρώπους με χρόνια στον αγροτικό χώρο, ο κύριος Νίκος Ευθυμιάδης, επίσης με ίσως και περισσότερα χρόνια στον αγροτικό χώρο, ο πρόεδρος του Ομίλου Ρεδεστός. Καλή σας μέρα, κύριε Ευθυμιάδη. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Και είναι μαζί μας και ένας άνθρωπος επίσης, ο οποίος και με τις ακαδημαϊκές του γνώσεις, αλλά και με τη δουλειά του στον Οργανισμό Δήμητρα, ο κύριος Σέρκος Χαροουτούνιαν, έχει αφήσει το δικό του στίγμα. Και βέβαια θα μας παρουσιάσει, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, στοιχεία πολλά από μια εξαιρετική μελέτη που έχετε συντάξει για λογαριασμό της Τραπέζης Πειραιώς και η οποία θα αποτελέσει και πολύ στον μπούσουλα της σημερινής συζήτησης, της σημερινής συνάντησης, ώστε να μπορούμε να είμαστε και συγκεκριμένοι και να είμαστε και χρήσιμοι. Θα μου επιτρέψετε να πω εγώ δύο λόγια πριν δώσω σε όλους εσάς το λόγο εισαγωγικά. Έχω διαβάσει αυτή τη μελέτη και καλώ όλους εσάς, θα υπάρχει δυνατότητα από σήμερα και θα γίνουν, από όσο μαθαίνω, και συζητήσεις σε όλη την Ελλάδα επί της μελέτης. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει πολλά ιστορικά στοιχεία που εμένα μου έκαναν εξαιρετική εντύπωση. Πόσο υπόδουλος ραγιάς μεταβλήθηκε σε αυτόν που λέγαμε και λένε μέσα στην μελέτη απελεύθερο χωρικό. Η περίοδος Καποδίστρια, την οποία όλοι όσοι έχουμε ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα την έχουμε μελετήσει, αλλά όχι μόνο όσοι έχουμε ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα. Η περίοδος και η επιδίωξη της αυτάρκειας αργότερα στο Μεσοπόλεμο, αλλά και προϊόντα τα οποία πραγματικά ξεχνάμε ότι κάποτε ήταν η στάρ της εποχής. Όπως για παράδειγμα η σταφίδα, ο καπνός, ο κύριος Κοντός ακόμα υπηρετεί το συγκεκριμένο χώρο, τα οποία βέβαια έχουν χάσει την λάμψη τους. Αυτό που θέλω να πω όμως και αυτό που ήθελα να σταθώ στην εισαγωγή μου, και αλήθεια δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είναι το πόσο άλλαξε την ελληνική γεωργία η είσοδός μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας μένουν σε πολλούς ίσως και γκρινιάζουμε για τις τρευλώσεις που δημιούργησαν ενδεχομένως οι επιδοτήσεις. Ξεχνάμε ωστόσο ότι όλα αυτά τα χρήματα, όλα αυτά τα δισεκατομμύρια τα οποία έγιναν εισόδημα στην ελληνική περιφέρεια, τα οποία έγιναν επενδύσεις, τα οποία έγιναν εγκαταστάσεις, τα οποία έγιναν, δώσαν δουλειές και βέβαια πρόσφεραν και φτηνά αγροτικά προϊόντα, φτηνά προϊόντα στους Έλληνες αστούς, στους Έλληνες πολίτες. Άρα μιλάμε για μια σημαντικότατη εξέλιξη, η οποία δεν μπορούμε να την παραγνωρίζουμε, ούτως ή άλλως βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι αποφάσεων στο πώς θα κατανεμηθούν οι επιδοτήσεις, τα πολλά δισεκατομμύρια τα οποία έχουν αποφασιστεί και έχουν εγκριθεί για την Ελλάδα και για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Αυτά σε ό,τι αφορά έτσι εισαγωγικά από εμένα, ο λόγος του κύριο Χαροουτούνιαν. Θα πάμε η πορεία της συζήτησης. Πρώτα θα παρουσιάσει κάποια δεδομένα από τη μελέτη, με το κύρος του, ο καθηγητής, ο κύριος Χαροουτούνιαν. Και αμέσως μετά θα μπούμε σιγά σιγά να το σχολιάσουμε, για να συνοψίσει ο Υπουργός, ο κύριος Σπίλιος Λιβανός. Και βέβαια περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα σχετικά νέος υπουργός, να ακούσουμε πράγματα τα οποία αφορούν το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και το έργο, τη δουλειά που έχει να κάνει ο ίδιος σε αυτό. Κύριε Χαροουτούνιαν, ο λόγος σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω και να διαθέσω το πρώτο λεπτό της ομιλίας μου συζητώντας για το διαχρονικό δεσμό της γεωργίας με την Ελλάδα.
και τον ελλαδικό χώρο. Λίγοι ξέρουν ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά μνημεία, όπως είναι η πρώτη αποξήρανση της Κοπαίδας από τους Μηνίες το 13ο αιώνα π.Χ. Mm-hmm. Έργο που το τελειώσαμε το 1931 εμείς. Ή ο Ισίωδος με τα έργα και μέρες έκτος π.Χ. αιώνα. Με είχαν καλέσει πρόσφατα στη Γαλλία να μιλήσει για την περμακουλτούρα. Σου είπα ότι την είχαμε από τον 6ο αιώνα π.Χ. Είχαμε τον Αριστοτέλη, τον Θεόφραστο, τον Αθήναιο που γράψε τους δημοσιοφιστές, που έχει όλα τα... ήταν αυτός ο οποίος έθεσε την ονομασία ποιότητας και έθεσε τις πρώτες συνταγές. Και πολλά άλλα, φτάνοντας μέχρι τα 200 χρόνια, όπως είπατε, και τη σημασία της, του γεωργικού τομέα στην Ελλάδα. Πήραμε προϊόντα, ήρθαν κάποια προϊόντα πριν από 200 χρόνια, όπως ήταν η πατάτα, η ντομάτα, με την ελληνική παράδοση και την ελληνική τέχνη, τα κάναμε κομμάτι της ελληνικής μεσογειακής διατροφής. Mm-hmm. Ας δούμε όμως τώρα πού βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή ο αγροτικός τομέας είναι το 6,6% του ΑΕΠ της Ελλάδος. Τη στιγμή που το 2010 ήταν το 4,9. Αυτό δεν δείχνει ότι αυξήθηκε ο αγροτικός τομέας, αυτό δείχνει ότι άντεξε στην οικονομική κρίση. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Επίσης, αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένοι στον αγροτικό τομέα, απασχολούμενοι, είναι 485.000, οι οποίοι μαζί με τους 120.000, οι οποίοι είναι στη μεταποίηση του πρωτογενή τομέα, μας κάνουν το 15% του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας. Είναι λοιπόν ένας βαρύς κλάδος. Μιλάμε για το μέλλον. Για να δούμε για το μέλλον θα πρέπει να ξεκινήσουμε, φαντάζομαι, μια σημαντική προσπάθεια για εξυγχρονισμού, να μπορέσουμε να πάρουμε τις σύγχρονες πρακτικές, καινοτομίες, ψηφιακές δυνατότητες. Δεν πρέπει όμως παράλληλα να ξεχνάμε τι έχουμε πλεονεκτήματα. Την πλούσια βιοποικιλότητα, την ιδιαιτερότητα των προϊόντων και κυρίως την παράδοση που έχουμε. Mm-hmm. Όλα αυτά στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τα προβλήματα, τις προκλήσεις. Πρώτον, έχουμε ένα κατακερβαντισμένο αγροτικό τομέα. Το 77% των εκμεταλλεύσεων είναι κάτω από 5 εκτάρια. Επίσης, μόνο το 36% των αγροτών έχει δικιά του γη. Όλοι οι άλλοι είναι νοικιασμένοι από κάποιους άλλους. Δεν έχουμε καθόλου αξιόπιστα συνεργατικά σχήματα, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν όλους αυτούς τους κατακερματισμένους να έχουν ένα καλύτερο branding, marketing ή χαρακτήρα τα προϊόντα τους. Έχουμε μια φοβερή ηλικιακή γύρανση των αγροτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 61% των ηγετών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι πάνω από 55 ετών. Έλλειψη καθετοποίησης, το λέμε χρόνια. Θα σας το πω άλλη μια φορά. Το 25% του ελληνικού ελαιόλαδου αυτή τη στιγμή είναι σε μπουκάλια, όταν στην Ιταλία είναι 80% και στην Ισπανία 50%. Αυτά τα θεωρώ σημαντικά, παραδοσιακά, ντεφό. Ένα άλλο είναι, και κάτι το οποίο με πολύ ευχαρίστηση ακούω τον κύριο Υπουργό το τελευταίο διάστημα, το πολύ χαμηλό ποσοστό εκπαίδευση του αγροτικού δυναμικού. Μόνο το 6% των αγροτών έχει υποστεί σωστή και πλήρη αγροτική εκπαίδευση, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο το ποσοστό είναι περίπου το 25%. Δεν μπορώ να περιμένω κάποιον να έχει ψηφιακές δεξιότητες και νέες δεξιότητες, αν δεν έχει υποστεί την κατάλληλη εκπαίδευση. Και βέβαια, μιλάμε για τα πλεονεκτήματα, αγροτική βιοποικιλότητα. Αν βλέπατε πόσοι από την αγροτική βιοποικιλότητα είναι καταγραμμένοι στους επίσημους καταλόγους, τα νούμερα είναι απογοητευτικά. Μιλάμε για τα ωραία βότανα φυτά. Κανένα δεν είναι γραμμένο στον επίσημο κατάλογο. Και βέβαια έχουμε και καινούριες προκλήσεις. Ο χαρακτήρας της αγροτικής εργασίας ήταν οικογενειοκρατικός. Τώρα πια είναι εκμεταλλεύσεις. Κανένας τα παιδιά δεν μένουν εκεί. Παίρνει εργάτες γης, οι οποίοι είναι ανεκπαίδευτοι. Κανείς από εσάς δεν θα έπαιρνε έναν ανεκπαίδευτο στη δουλειά του. Εμείς τους δίνουμε σε ανεκπαίδευτους να κάνουν κλαδέματα, να κάνουν μπολιασμούς, με αποτέλεσμα να πέφτει παραγωγικότητα. Και βέβαια, άλλα προβλήματα είναι η κλιματική αλλαγή, την οποία τη συζητάμε όλοι, η υψηλή εξάρτηση από επιδοτήσεις, ο γερασμένος στόλος και βέβαια η περιορισμένη ενσωμάτωση της καινοτομίας.
Σε όλα αυτά θα ήθελα 2 λεπτά να πάρω από το χρόνο σας και να πω κάποιες προοπτικές, τις οποίες βέβαια εγώ είμαι ο τελευταίος που θα ήθελα να πω. Έχουμε πολύ πιο σημαντικούς από μένα σε αυτό το πάνελ, αλλά σίγουρα θα πρέπει να θεσμοθετήσουμε και να δημιουργήσουμε νέες μορφής συνεργατικά σχήματα. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να έχουμε, να ξεπεράσουμε το πρόβλημα του κατακαιρματισμένου κλήρου. Η συμβολιακή γεωργία, φαντάζομαι ότι θα αναφερθείτε. Ένα άλλο κομμάτι είναι δημοπρατήρια. Τα ακούω χρόνια, δεν έχω δει κανένα αγροτικό δημοπρατήριο. Ηλικιακή ανανέωση. Δεν θα γίνει ποτέ αν δεν αλλάξει η κοινωνική θέση των αγροτών. Στην Αμερική το συζητάγαμε πιο πριν, που ήμουνα στο Ιλινόι, όποιος έλεγε farmer γέμιζε το στόμα του. Εδώ όταν λες αγρότη, μάλλον το θεωρούν δεύτερης κατηγορίας. Αν δεν το αλλάξουμε αυτό, αν δεν κάνουμε βήματα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των αγροτών, των εργατών γης, να μάθουμε τους αγρότες ότι είναι επιχειρηματίες, δεν θα μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα έχει την ενσωμάτωση της καινοτομίας. Καινοτομία είναι, για μένα, παλιά πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει, αυτονόητα. Είναι η βιοποικιλότητα, η καταγραφή και η δημιουργία γηγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού. Αυτή τη στιγμή, το περισσότερο, οι προϊστότερες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε, οι σπόρους, τα φυτά, είναι εισαγόμενα. Φτιάχνοντας γηγενείς πόρους, θα έχουμε αυξημένη παραγωγικότητα και καλύτερη προσαρμογή στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδος. Σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλα προϊόντα. Έχουμε μικρά προϊόντα. Αυτά θα πρέπει να στραφούμε προς τη σωστή τους πιστοποίηση. Να έχουμε προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία, σωστά πιστοποιημένα. Ένα άλλο θέμα που η Ελλάδα συζητιέται πολύ, το 21% του εδάφους του είναι natura. Λέμε δεν κάνεις τίποτα. Ας το δούμε αυτό σαν πλεονέκτημα. Να φτιάξουμε περιοχές στις οποίες φτιάχνουμε προϊόντα τα οποία δεν έχουν φυτοφάρμακα, δεν έχουν ορμόνες, και να μπούμε στην σύγχρονη αγορά. Υιοθέτηση αρχών της κυκλικής οικονομίας. Τα αγροτικά υπολείμματα είναι η πρώτη ύλη για απίστευτα, για απίστευτα προϊόντα. Πρόσφατα με κάλεσαν στο Ισραήλ γι' αυτό, αλλά εδώ στην Ελλάδα απλά τα πετάμε ή τα δίνουμε στα ζώα. Σίγουρα η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, ψηφιοποίηση της γεωργίας. Χάσαμε το τρένο της βιομηχανικής επανάστασης. Ας προσπαθήσουμε να μην χάσουμε και αυτό το τρένο. Η αξιοποίηση της παράδοσης. Ξέρετε κάτι, έχουμε brand names απίστευτα. Έχουμε το Λεωνίδα, τις Θερμοπύλες, τη Σπάρτη. Δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Άλλες εταιρείες πληρώνουν εκατομμύρια για να έχουν brand names. Εμείς απλά τα παρατάμε. Σίγουρα η δημιουργία των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Δεν μπορούμε να είμαστε στον 21ο αιώνα με μεταχρονολογημένες επιταγές, με να χρωστάμε και τέτοια. Θα πρέπει κάποια στιγμή τα χρηματοδοτικά εργαλεία να ανταποκρίνονται σε αυτά που ζητάνε οι αγρότες. Σίγουρα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα για την κλιματική αλλαγή. Και θέλω να καταλήξω από εκεί που ξεκίνησα, την παράδοση. Έχουμε μια σοβαρή παράδοση και έχουμε και ένα ακόμα κέρδος, τη διασύνδεση με τον τουρισμό. Έχουμε κάθε χρόνο, είχαμε 34 εκατομμύρια πελάτες στην πόρτα μας. Θα πρέπει για όλους αυτούς να τους μάθουμε τα προϊόντα μας, να τους μάθουμε την αγροδιατροφή τη δικιά μας, τα πλεονεκτήματά τους, την ιστορία τους, την τοπική γαστρονομία και να τους κάνουμε πελάτες. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε και αλήθεια είναι δώσατε αρκετές πάσες εδώ για τον επόμενο μιλητή μας, τον κύριο Χατζηνικολάου, δεδομένου ότι πρωί είσαστε μια τράπεζα στην οποία είναι. Έχετε αναλάβει το μεγάλο κομμάτι της αγροτικής πίστωσης. Αναλάβατε μεγάλο μέρος του ενεργητικού της αγροτικής τράπεζας. Το δουλέψατε, το εξελίξατε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι και ένας ιδιαίτερος τομέας ο αγροτικός, με ένα διαφορετικό κύκλο χρήματος. Καταλαβαίνω ότι δεν ταιριάζει πάντα σε αυτά που έχετε συνηθίσει στις υπόλοιπες δουλειές της πίστης. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη και πώς τα παντρεύετε όλα αυτά, συμβολαϊκή γεωργία και τραπεζική χρηματοδότηση. Θα προσπαθήσω στα επόμενα λεπτά να συνδυάσω μερικά από τα κομμάτια τα οποία ανέφερε ο κύριος Χαρτουνιάν και να δω πώς μπορώ να παντρέψω την τραπεζική τοποθέτηση σε αυτά.
Επιτρέψτε μου να καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι εδώ στο 6ο Delphi Economic Forum και είμαστε εδώ, όπως είπαμε, για να συζητήσουμε την αγροτική οικονομία όπως έχει εξελιχθεί τα τελευταία 200 χρόνια, αλλά κυρίως να θέσουμε τις προκλήσεις αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας. Οδηγός σε αυτή τη συζήτηση είναι το βιβλίο «Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα, 200 χρόνια ιστορίας, προκλήσεις και προοπτικές». Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας μακράς συνεργασίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Τράπεζας Πειραιώς. Στο βιβλίο αυτό αποτυπώνεται η εξέλιξη της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στον αγροτικό τομέα. Όπως αναφέρθηκε ο κύριος Χαροτουνιάν, η μελέτη αυτή μας επιτρέπει να δούμε αναλυτικά τις αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες που χαρακτηρίζουν τον πρωτογενή γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα της χώρας μας. Επίσης, μας βοηθάει να δούμε μέσα από τα μάτια του χθες τον κόσμο που αλλάζει. Και πράγματι αλλάζει. Μετά από 10 χρόνια ύφεσης και ειδικά στη σημερινή συγκυρία, δηλαδή στη μετά την πανδημία εποχή, στην οποία, όπως όλα δείχνουν, εισερχόμαστε η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται στο προσκήνιο όσο ποτέ άλλοτε. Και ένα σημαντικό μέρος της ανάπτυξης είναι συνυφασμένο με τον εξυγχρονισμό και την ανάπτυξη της αγροτικής μας οικονομίας. Μάλιστα, ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα προσδιορίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό από τους στόχους της πράσινης οικονομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού που προβλέπει τόσο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης όσο και η κοινή αγροτική πολιτική. Η υιοθέτηση των στόχων αυτών, που μας οδηγεί σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών στην ελληνική οικονομία και τον αγροδιατροφικό τομέα, αποτελεί προτεραιότητα για την Τράπεζα Πειραιώς. Ο αγροτικός τομέας καλείται να πράξει σήμερα όσα απαιτούνται για αύριο. Ένα αύριο με προοπτικές που σχετίζονται μεταξύ άλλων πρώτον, τη δημιουργία νέων καλλιεργειών φιλικών προς το περιβάλλον που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις νέες ανάγκες και να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές. Δεύτερον, στην ψηφιοποίηση της γεωργίας. Τρίτον, την προσέλκυση της νέας γενιάς στον αγροτικό τομέα. Τέταρτο, την αύξηση της συνεργασίας. Πέμπτον, την αποδοτικότερη αξιοποίηση του μικρού μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και βέβαια όλα αυτά για να αυξηθεί το ποσοστό παρουσίας του αγροτικού τομέα στο εθνικό προϊόν με έναν τρόπο φιλικό στο περιβάλλον. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο το τραπεζικό σύστημα καλείται να επιτελέσει την αποστολή του, δηλαδή να συμβάλλει στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του αγροτικού τομέα της χώρας μας. Ειδικά για την Τράπεζα Πειραιώς, την κατεξοχήν αγροτική τράπεζα, η αποστολή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο λόγω του μεγάλου μερίου διαγοράς που κατέχει, που υπερβαίνει το 70%, αλλά λόγω και της διαχρονικά ιστορικής παρουσίας που έχει σε αυτό το χώρο. Ας δούμε λοιπόν πώς η Τράπεζα Πειραιώς μπορεί να συμβάλλει σε αυτόν τον σημαντικό στόχο για τη χώρα. Πώς λοιπόν εμείς στην Τράπεζα Πειραιώς φανταζόμαστε το αύριο στον αγροτικό τομέα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη για διεθνώς ανταγωνιστικά αγροτικά προϊόντα. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε, όπως το μικροκλίμα των περιοχών της χώρας, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την παραγωγή μοναδικών προϊόντων που μπορούν να διακριθούν στις διεθνείς αγορές. Υιοθετώντας σύγχρονες μορφές καλλιέργειας, φιλικές προς το περιβάλλον, και αξιοποιώντας τις κατατόπους πλεονεκτήματα ή η παραγωγή μπορεί να στραφεί σε εξειδικευμένες αγορές, niche markets, που αναζητούν υψηλής ποιότητος και διατροφικής αξίας προϊόντα. Τα επενδυτικά σχέδια βελτίωσης αποτελούν το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο και έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας. Είναι οι επενδύσεις που εξασφαλίζουν τον εξυγχρονισμό της παραγωγής και την βελτίωση της παραγωγικότητας. Μέσω των επενδυτικών δανείων, εγγυητικών επιστολών ή με δάνεια έναντι επιχορήγησης, η Τράπεζα Πειραιώς είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει όλα
τα υγιή επενδυτικά σχέδια που οδηγούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υλικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στη μείωση του κόστους παραγωγής. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα και το EIF για τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο την αύξηση της χρηματοδότησης προς τον αγροδιατροφικό τομέα. Συμμετέχει επίσης ενεργά και στην αξιοποίηση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελον των πελατών της, με πρόσφατο παράδειγμα τη συμμετοχή της στο Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το EIF. Από τη μελέτη προκύπτει ξεκάθαρα ότι η τεχνολογία έχει παίξει διαχρονικά καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Η εισαγωγή και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών βελτίωσαν και εξακολουθούν να βελτιώνουν την παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα. Η ευφυής ή η ψηφιακή γεωργία, το λεγόμενο smart farming, αντιπροσωπεύει το τελευταίο και το πλέον ελπιδοφόρο κύμα καινοτομίας, διότι μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστου παραγωγής, την εξοικονόμηση των μη ανανεώσιμων πόρων όπως το νερό, την ορθολογική εφαρμογή εισρωών όπως τα φάρμακα και τα λιπάσματα κτλ. Και τη δημιουργία βάσεων δεδομένων με καταγραφή όλων των πρακτικών που ακολουθούνται στο αγρόκτημα. Η Τράπεζα Πειραιώς έκανε πράξη τη συμβολή στον ψηφιακό μετασχηματισμό της του πρωτογενούς τομέα της χώρας, εξαγοράζοντας το 5% της καινοτόμου εταιρείας πληροφορικής Neuropublic, που εξειδικεύεται στον χώρο της γεωργίας, με σκοπό τη διάθεση των προϊόντων Yeah Sense σε όλους τους αγρότες στην ελληνική επικράτεια. Το σύστημα Yeah Sense δίνει τη δυνατότητα στον αγρότη να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο όλες τις διαστάσεις της παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη του τα τελευταία δεδομένα για την κατάσταση του χωραφιού, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία του εδάφους, καιρικά φαινόμενα κτλ., λίπανση, συγκομιδή. Όλα αυτά, βέβαια, συμβάλλουν στη μείωση των εξόδων και κυρίως στην αύξηση της παραγωγικότητας. Η ηλικιακή ανανέωση ανθρώπινου δυναμικού στον αγροτικό τομέα και η στήριξη των νέων αγροτών αποτελεί επίσης ζήτημα μείζωνος σημασίας. Οι νέοι αγρότες, κυρίως άτομα με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης και πιο ανοιχτοί σε νέες ιδέες, μπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του αγροτικού τομέα. Η Τράπεζα Πειραιώς ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόκληση με μια εξειδικευμένη δέσμη χρηματοδοτήσεων, ειδικά σε νέους αγρότες, με ευνοϊκούς όρους για την απόκτηση καλλιεργήσιμης γης με επιδότηση επιτοκίου έως και 100%. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για τη δημιουργία μεγαλύτερων γεωργικών εκτάσεων, χρηματοδοτούμε την αγορά γης για όλους τους επαγγελματίες αγρότες. Η επέκταση του αγροτικού κλήρου αποτελεί προτεραιότητα για την οικονομία, αλλά και η Τράπεζα Πειραιώς και υλοποιείται με εξειδικευμένα προγράμματα. Στόχος είναι η συγκέντρωση και η επέκταση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μειωθεί το κατά μονάδα κόστος παραγωγής και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους. Προϋπόθεση για να βελτιωθεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακος και να ενισχυθεί η εξωστρέφεια της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, είναι η αύξηση του βαθμού συνεργασίας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις οικονομίες κλίμακος για τη δημιουργία brands με διεθνή αναγνώριση που προωθούν τη μοναδικότητα των ελληνικών προϊόντων και όχι μόνο. Η Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεργασίας, έχει αναλάβει ουσιαστικό ρόλο στη χρηματοδότηση των υγιών συνεργατικών σχημάτων του πρωτογενή τομέα. Είναι η μόνη τράπεζα που διατηρεί αυτοτελή και εξειδικευμένη μονάδα για την εξυπηρέτηση των συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών. Εξυπηρετούνται πάνω από 300 αγροτικοί συνεταιρισμοί με ενεργά χρηματοδοτικά όρια ύψους 400 εκατομμυρίων. Όμως, η συνεργασία στην αγροδιατροφή δεν περιορίζεται στα συνεργατικά σχήματα. Οι προκλήσεις στη διαχείριση των συνεταιρισμών διεθνώς
έχουν οδηγήσει στη δημιουργία νέων μορφών συνεργασίας. Οι νέες αυτές μορφές συνεργασίας έχουν οδηγήσει σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι αλυσίδες αξίας της αγροδιατροφής. Η συμβολιακή γεωργία και κτηνοτροφία είναι μια από αυτές τις νέες μορφές συνεργασίας. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι πρωτοπόρος στην εισαγωγή και την εφαρμογή αυτής της μεθόδου στη χώρα μας και με αυτή τη μεθοδολογία όχι μόνο χρηματοδοτεί την αγροτική παραγωγή, αλλά συμβάλλει στον συντονισμό και στην ανάπτυξη σταθερής συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, μεταποιητών και εμπορικών μονάδων. Ο παραγωγός έχει πρόσβαση σε ρευστότητα και έχοντας εξασφαλίσει τη διάδοση του προϊόντος του μέσω του προγράμματος, μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τη γεωργική του εκμετάλλευση και συνεπώς να ενισχύσει τη βιώσιμότητά του. Τα πρώτα λοιπόν 200 χρόνια ιστορίας της ελληνικής αγροτικής οικονομίας δείχνουν το δρόμο για τη μετάβαση στο αύριο του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί όταν οργανωθήκαμε και εστιάσαμε την προσοχή μας στις διεθνείς αγορές, μεγαλουργήσαμε. Αντίθετα, όταν χαλαρώσαμε την έντασή μας και αποσπάσαμε την προσοχή μας από τις εξελίξεις, βγήκαμε στο περιθώριο. Με γνώμονα λοιπόν αυτή την ιστορία, η Τράπεζα Πειραιώς, ως η κατεξοχήν τράπεζα του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα, φιλοδοξεί να συνεχίσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ανάκαμψη της εθνικής μας οικονομίας και του αγροτικού τομέα. Με νέα καινοτόμα εργαλεία και μεθόδους, φιλοδοξούμε να βοηθήσουμε τους αγρότες να ανοίξουν νέους δρόμους με προοπτική, με νέα προϊόντα που δημιουργούν αξία και βρίσκουν απήχηση στις διεθνείς αγορές. Και πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον. Ευχαριστώ θερμά και κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι ο ρόλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι εξαιρετικά σημαντικός στην ανάγκη που έχει ο Έλληνας αγρότης για πληροφόρηση, που έχει για επαφή με ένα τομέα που λογικό είναι να μην έχει πολύ μεγάλη εξοικείωση. Και η Τράπεζα Πειραιώς συμβάλλει σε αυτόν τον τομέα, όπως συμβάλλει, κύριε Ευθυμιάδη, και ο επιχειρηματικός τομέας. Και η αλήθεια είναι σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε και την Τράπεζα Πειραιώς και τις επιχειρήσεις και τις άλλες τράπεζες, αλλά και τις επιχειρήσεις του κλάδου να παίζουν αυτό το ρόλο. Ειδικά οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το κομμάτι των εισρωών, βλέπουμε ότι είναι δίπλα στον Έλληνα αγρότη. Άρα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσουμε τη δική σας άποψη, πώς ο επιχειρηματικός τομέας έχει συμβάλει και πώς θα συμβάλει στο μέλλον του αγροτικού τομέα. Βλέπουμε από τη μελέτη ότι προκύπτουν πολλά διαχρονικά προβλήματα. Μέρος του καλού είσαστε, αλλά προφανώς και μέρος των προβλημάτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στο Delphi Economic Forum και ευχαριστώ πολύ και τους συνομιλητές, τους εκλεκτούς συνομιλητές για την σημερινή συνάντηση. Πράγματι, ο ιδιωτικός τομέας έχει παίξει ένα σημαντικότατο ρόλο στην Ελλάδα. Θα σας έλεγα ως παλέμαχος του κλάδου αυτού ότι ο βασικός λόγος που ο ιδιωτικός τομέας πήγε μπροστά ήταν επειδή είχαμε έναν πολύ μεγάλο κρατικό παρεμβατισμό στη γεωργία. Είχαμε την Αγροτική Τράπεζα, η οποία έκανε τα πάντα. Είχαμε το κοκοράκι του ομίλου της Δραπετσόνας, η οποία έλεγε ότι εμείς είμαστε για όλες τις εισρωές. Και όταν αυτά τα πράγματα φάνηκε ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας, ο ιδιωτικός τομέας πήρε έναν μεγάλο χώρο, βγήκε έξω με πολύ κόσμο. Άκουγα προηγουμένως τον φίλο τον Αλέκο που έλεγε ότι έχουν 32 γεωπόνους στην Ξάνθη που κάθονται σήμερα. Εμείς έχουμε 100 γεωπόνους που δεν προλαβαίνουν. Ο ιδιωτικός τομέας λοιπόν πραγματικά έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Ήθελα όμως να πω, επειδή ξέρω ότι έχουμε και περιορισμένο χρόνο, κατευθείαν στα θέματα που νομίζω ότι η επιχειρηματική κοινότητα έχει να συνεισφέρει στον προβληματισμό αυτόν για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής γεωργίας. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας ξεφεύγει, ότι έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο διατροφικό ζήτημα. Έχουμε μπροστά μας ένα διεθνές διατροφικό ζήτημα. Σε 30 χρόνια από σήμερα, ο πληθυσμός της γης, κύριε Υπουργέ, θα αυξηθεί κατά 2,5 δισεκατομμύρια. Από 7,5 στα 10. Θα χρειαστεί να θρέψουμε αυτόν τον κόσμο. Θα χρειαστεί η αγροτική παραγωγή να αυξηθεί κατά 50%. Οι εκτάσεις, η καλλιεργήσιμη γη είναι ίδια. Δεν διανοούμαστε να βγάλουμε δάση και να τα κάνουμε αγροτική γη, διότι αυτό θα καταστρέψει τον πλανήτη. Εμείς οι αστεί και οι προηγμένες χώρες σπαταλούμε τα τρόφιμα.
παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Οι διατροπικές μας συνήθειες δεν βοηθάνε αυτό το πρόβλημα. Η κλιματική αλλαγή, όπως πολλοί είπαν, επηρεάζει αρνητικά. Βέβαια. Όλοι επίσης ξέρουμε ότι στον αναπτυγμένο κόσμο η παραγωγικότητα θα αυξηθεί, γιατί έχουμε τεχνολογία. Στον αναπτυσσόμενο κόσμο μειώνεται. Mm. Όλα αυτά τα πράγματα αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούν ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Κυβερνήσεις, ιδιωτικός τομέας, φορείς, συνεταιρισμοί, όλος ο κόσμος. Πρέπει να το έχουμε πολύ σημαντικά μέσα χαραγμένο στο μυαλό μας. Και βέβαια αυτό θα χρειαστεί μια διεθνή συνεργασία και μια προσαρμογή του νέου αγροτικού μοντέλου πάνω στα προβλήματα αυτά. Και βέβαια τη βάση θα την παίξει, κατά την άποψή μου, η αγροτική τεχνολογία, όπου καλείται να συμβάλλει με κάτι το οποίο είναι λίγο αντιφατικό. Δηλαδή, η τεχνολογία του μέλλοντος καλείται αφενός με να αυξήσει τις αποδόσεις, mm-hmm. αφετέρου να μειώσει τις εισρωές. Να μειώσει τις εισρωές όχι μόνο σε φάρμακα, λιπάσματα κτλ. Που ξέρουμε, αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Έχουμε ένα τεράστια πρόκληση μπροστά μας που καλούμαστε να την διαχειριστούμε κυβερνήσεις και ιδιωτικός τομέας μαζί. Είναι αυτό που λέμε, κύριε Υπουργέ, αηφόρο εντατικοποίηση, την οποία πρέπει να σεβαστούμε από εδώ και πέρα. Μεγαλύτερη παραγωγή με λιγότερους φυσικούς πόρους. Στα αγγλικά το λέμε αυτό more with less. Mm. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το έχουμε όλοι μας υπόψη. Ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδος μπροστά σε αυτή την πρόκληση, για να έρθουμε στα δικά μας. Κατά την άποψή μου, η Ελλάδα, διαφορετικά από άλλες εποχές, άλλες επαναστάσεις, άλλες τεχνολογίες, στον αγροτικό τομέα έχει τεράστια προοπτικές. Μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Δεν μιλάμε τώρα για αεροπλάνα και τάγκς. Μιλάμε για γεωργία. Μιλάμε για πράγματα που αντιλαμβανόμαστε. Είμαστε μια μικρή χώρα. Είμαστε μόνο το 0,09 της καλλιεργούμενης γης του κόσμου. Αλλά υπάρχει μια τεχνογνωσία στον αγροτικό τομέα. Δεν υπάρχει βασική έρευνα στον αγροτικό τομέα και θα έρθω πάνω σε αυτό λίγο αργότερα. Αλλά οι αγρότες μας και όλος ο κόσμος που ασχολείται, η αγροδιατροφή, η βιομηχανία, είναι προσωπικότητες, άνθρωποι οι οποίοι αντιλαμβάνονται την τεχνολογία και έχουν μια καλή τεχνογνωσία η οποία μένει σε εμάς, κράτος και φορείς, να την μετατρέψουμε σε εισόδημα. Διότι τελικώς όλο αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει εισόδημα. Και πώς θα γίνει εισόδημα? Κύριε Υπουργέ, σήμερα είμαστε σε μια εποχή στην οποία πια το τρακτέρ δεν έχει οδηγό, έχει ένα κομπιούτερ μπροστά, ο αγρότης δεν ανεβαίνει στο τρακτέρ, παίρνει τα μηνύματα από τον δορυφόρο, του λέει πού να ψεκάσει, τι να ψεκάσει, πόσο νερό να ρίξει, αν εκεί έχει ξηρασία, εάν στο χωράφι του, μέσα στο χωράφι του. Υπάρχει αποτύπωση του χωραφιού στην Καρδίτσα, στο χωριό Τάδε, στο χωράφι του κυρίου Κοντού, που είναι εκεί πέρα. Και του λέει, ξέρεις, αυτή τη γωνία δεν έχεις αρκετό νερό, ρίξε νερό. Mm. Ή εδώ πέρα έχεις πρόβλημα, κάνε αυτό. Είμαστε στην εποχή που οι Ιταλοί καταπολεμούν τον δάκο με ραντάρ. Εμείς ψεκάζουμε. Καταπολεμούν τον δάκο με ραντάρ. Πρέπει λοιπόν αυτά τα θέματα να τα συνειδητοποιήσουμε και μπορούμε. Αυτό θέλω να μεταφέρω, ότι δεν είναι πράγματα που είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Μπορούν να γίνουν και μπορούν να. Άρα λοιπόν η γεωργία ακριβίας, το είπε και ο κύριος Πρόεδρος, τα big data τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να ερμηνεύσουμε τα καιρικά φαινόμενα. Το artificial intelligence, τη νοημοσύνη, η οποία είναι όλα στοιχεία που υπάρχουν. Και έχουμε και ένα ανθρώπινο δυναμικό και στα πανεπιστήμια. Μπορεί να μην έχουμε βασική έρευνα, θα ξαναέρθω πάλι σε αυτό, αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε βασική έρευνα με την τεχνογνωσία που υπάρχει. Εδώ θα μου επιτρέψετε, γιατί δεν μπορώ να μην το πω, ως παλαιός, ότι διαπράξαμε ένα σφάλμα την τελευταία πεντηκοντά ετία. Εγώ θα το αποκαλώ έγκλημα. Mm-hmm. Διότι αντί να βελτιώσουμε την υποδομή που είχε το ΕΘΙΑΓΕ, είχαμε ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα. Αμπέλου, καπνού, δενδροκομείας. Τα κλείσαμε. Mm. Αντί να βάλουμε λεφτά μέσα στην βασική έρευνα, την κλείσαμε. Λοιπόν, αυτό ήταν πραγματικά ένα πολύ μεγάλο λάθος. Είχε και το πλεονέκτημα ότι ανάγκασε τους υπόλοιπους τομείς να πάρουν επάνω τους και να αναπτύξουν τεχνολογία. Σήμερα όμως είμαστε σε ένα κλειδί, εποχή κλειδί, όπου υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει η δυνατότητα που να πάμε μπροστά σαν Ελλάδα. Ελπίζω αυτή την βασική παραγωγή που χάσαμε στο παρελθόν να την καλύψουν μερικώς και τα ιδρύματα mm-hmm. που έχουμε, τα ερευνητικά ιδρύματα, τύπου είτε στην Κρήτη, τύπου ΕΚΕΤΑ, Δημόκρητος, υπάρχουν εκεί πέρα μέσα επιστημονικό δυναμικό και βέβαια υπάρχει και αρκετό δυναμικό μέσα στο ΕΘΙΑΓΕ, τώρα Δήμητρα, το οποίο πάλι μπορεί να αξιοποιηθεί και θα πρέπει να το δείτε πάρα πολύ σοβαρά.
κατά την άποψή μου. Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις του μέλλοντος για την Ελλάδα. Νομίζω ότι πρέπει να δεχθούμε, αν θέλουμε να είμαστε παραγωγικοί, και ότι έχουμε ένα έλλειμμα αγροτικής πολιτικής, κύριε Υπουργέ. Έχουμε ένα έλλειμμα αγροτικής πολιτικής, τόσο απλά, το οποίο πρέπει να το καλύψουμε επιγόντως. Και αυτό το έλλειμμα αγροτικής πολιτικής πρέπει να το καλύψετε πρώτα σαν πολιτεία, να καθοδηγήσετε λίγο τους φορείς και τους εμπλεκόμενους μέσα στη γεωργία, με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα σχέδιο δράσης, το οποίο να είναι και ειλικρινές, αλλά και παραγωγικό και επιθετικό. Θα σας δείξω από μακριά και θα σας το δώσω, κύριε Υπουργέ, χάρισμα, ένα βιβλίο του Ολλανδικού Υπουργείου Γεωργίας, όπου δεν είναι και μικρό, αλλά έχει μέσα σχήματα, έχει μέσα, λέει το Υπουργείο Γεωργίας, ξέρετε, εσείς από εσάς τους συνεταιρισμούς περιμένουμε αυτό. Από εσάς τους επιχειρηματίες αγροδιατροφής περιμένουμε αυτό. Εμείς το κράτος θα βάλουμε αυτά τα χρήματα. Ξέρετε, οι προτεραιότητες μας στις καλλιέργειες δεν είναι αυτές, είναι αυτές. Γιατί είναι αυτές, γιατί είναι εξαγώγιμες αυτές, γιατί είναι φέτα, γιατί είναι αυτό, πρέπει να προστατεύσουμε το λάδι. Τα λέει λοιπόν πολύ ευθέως ο Υπουργός και το Υπουργείο Γεωργίας, τα γράφει, τα δίνει, τα μοιράζει και σου λέει, ξέρεις, τα επόμενα 10 χρόνια έχω και αυτόν τον στόχο. Ο στόχος μου στο τέλος της δεκαετίας είναι να φτάσω εδώ, να φτάσω εκεί κτλ. Μπορεί να μακρηγορήσω, αλλά νομίζω ότι αξίζει. Βέβαια, μοιράζει και ευθύνες, λέει και καθήκοντα, λέει τι πρέπει να κάνεις, λέει σε απειλές, βάζει ποινές. Δηλαδή, είναι ένα ξεκάθαρο έντυπο το οποίο είναι δημόσιο. Τώρα, μάλιστα, είναι καιρός να κάνουμε ένα αντίστοιχο του agro.gov.gr. Έχουμε GR. Ας κάνουμε ένα agro.gov.gr. Το οποίο πραγματικά να κυκλοφορίζει σε ολόκληρη την επικράτεια, σε όλους τους φορείς και να ξέρει ο καθένας τι να κάνει. Να σας αναφέρω πολύ έτσι επιγραμματικά 4-5 παραμέτρους βασικές τις οποίες πρέπει να έχει ένα τέτοιο σχέδιο. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να περιλαμβάνει, μάλλον. Θα πρέπει να περιλαμβάνει την τάση μιας πολύ ταχείας ανάπτυξης των τεχνολογιών παντού. Τεχνολογία. Τεχνολογία, τεχνολογία. Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε στην Ελλάδα. Ούτε θα το κλέψουμε. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να το δημιουργήσουμε. Δεν χρειάζεται να το πάρουμε ούτε από την Αμερική, ούτε από την Ιταλία, ούτε από την Ισπανία. Έχουμε και το κλίμα και, και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που μπορούμε να δημιουργήσουμε τεχνολογία με διεθνείς αξιώσεις. Θα πρέπει να ξεχάσουμε και να το λέμε και να το πει πρώτα το κράτος, ότι κύριε παραγωγή, ξεχάστε ότι οι καλλιέργειές σας μπορούν να βασίζονται στις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεχάστε το. Θα βασίζονται εκεί μόνο εάν εσείς ανταποδίδετε σε αυτά που σας λέμε εμείς να κάνετε. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες σε εκείνες τις καλλιέργειες οι οποίες δίνουν προστιθέμενη αξία. Δεν καλλιεργούμε απλώς. Πρέπει να καλλιεργήσουμε εκείνες τις καλλιέργειες ή εκείνα το κεφάλαιο το οποίο δίνει προστιθέμενη αξία. Το συνεταιριστικό κίνημα, το οποίο ο φίλος μου ο Αλέκος πιο καλά από μένα. Αλλά εγώ εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι τη λέξη κίνημα πρέπει να αντικατασταθεί με τη λέξη επιχείρηση. Συνεταιριστική επιχείρηση. Η συμβολιακή γεωργία που κάνει η Τράπεζα Πειραιώς πραγματικά είναι πολύ σημαντική, αλλά πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος. Ποιο είναι το τέλος? Να φτάσει μέχρι το εργοστάσιο που παράγει το αλεύρι, το εργοστάσιο που παράγει το βαμβάκι. Και να ξέρει ο παραγωγός ότι παράγει εκείνο το βαμβάκι που θέλει εκείνο το βαμβακουργείο. Όλο τον κύκλο. Όλο το κύκλο. Χρήματος. Δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο εκεί. Και βέβαια το είπαν και άλλοι, να προστατεύσουμε λίγο το όνομα του Ελλάδα, τον brand Ελλάδα. Έχουμε τους 40 εκατομμύρια κόσμο που πρεσβευτές στον τουρισμό μας και μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αντί επιλόγου, θα μου επιτρέψετε να σας πω ένα μόνο συγκριτικό πλεονέκτημα που πρέπει να έχουν όλοι υπόψη τους όταν μιλάνε για ελληνική γεωργία. Η Ολλανδία παράγει, για κάθε στρέμμα γης που καλλιεργεί στην Ολλανδία, παράγονται 1.700 ευρώ, είναι στοιχεία που τα έχουμε ξαναπεί, αλλά καλά είναι να τα ακούν και οι ακροατές μας, 1.700 δολάρια για κάθε στρέμμα αξία παραγωγής. Το Ισραήλ παράγει 1.290. Η Ελλάδα παράγει 190. Δηλαδή, πολύ εύκολα μπορούμε να πενταπλασιάσουμε την αξία της παραγωγής, της αναστρέμμα. Όπως και αυτό, κάθε 100 ευρώ το στρέμμα, σημαίνει ΑΕΠ 4 δισεκατομμύρια, κύριε Φίλε. Άρα, έχουμε ένα άσωστο μανίκι, κατά την άποψή μου, σήμερα στην Ελλάδα. Παλιά δεν ήταν έτσι. Σήμερα η τεχνολογία μας βάζει μπροστά, ώστε να έχουμε ένα άσωστο μανίκι που λέγεται αγροτική οικονομία, τον οποίο αν τον διαχειριστούμε σωστά, μπορούμε να είμαστε όχι μόνο παρέα, αλλά προστάριδες, πρωτοπόροι.
Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Ευθυμιάδη. Ο κύριος Αλέξανδρος Κοντός έχει υπηρετήσει από όλα τα πόστα την ελληνική γεωργία, κυρίως από την πατρίδα του, την ακριτική Ξάνθη. Νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή του. Κύριε Κοντέ. Είναι τιμή ειδική, θέλω να σας πω, που μετέχω σε αυτό το εκλεκτό πάνελ. Πρέπει να πω ότι με τα μεγέθη του κυρίου καθηγητή λίγο με αγχώλησα, αλλά μου έδωσε αισιοδοξία ο φίλος μου ο Νίκος ο Ευθυμιάδης και βέβαια και ο κύριος Χατζηνικολάου. Ναι, οι Βορειοελλαδίτες. Ποιες αισιόδοξοι Βορειοελλαδίτες. Και να εξομολογηθώ ότι για μένα, στο δικό μου μυαλό, ο αγροτικός τομέας έχει μια συγκεκριμένη ταύτιση, ξεκάθαρη. Θεωρώ πως αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, βασικούς πυλώνες, γεγονός που απεδείχθηκε στη διάρκεια της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης. Την ώρα που στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο πολλές παραγωγικές δραστηριότητες παρέλει αντί κατέρεαν, η αγροτική δραστηριότητα παρέμεινε όρθια. Και αυτό είναι σημαντικό. Διασφαλίζοντας επάρκεια προϊόντων στην εσωτερική αγορά και παραμένοντας πρωταγωνιστής στις εξαγωγές. Πέρα από αυτή τη διάσταση, ωστόσο, ο αγροτικός τομέας είναι και ανέκαθεν υπήρξε καθοριστική σημασίας για την κοινωνική συνοχή στην ελληνική περιφέρεια, για την προστασία και την ανάπτυξή της κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, σε οποιαδήποτε ιστορική περίοδο και αν κοιτάξουμε. Ρίχνοντας αποσπασματικά και συνοπτικά για λόγους οικονομίας χρόνου ματιά στο παρελθόν, αυτό γίνεται αμέσως αντιληπτό. Στην Ελληνική Επανάσταση, διάβασα πολύ προσεκτικά τη μελέτη, κύριε καθηγητά, οι φτωχοί υπόδουλοι Έλληνες αγρότες, χωρίς καμία στρατιωτική εκπαίδευση, έγιναν το βασικό στρατιωτικό σώμα απέναντι στον κατακτητή. Αργότερα ήταν αυτοί και οι οικογένειές τους που είτε χωρίς ακόμη δικαιώματα ιδιοκτησίας, είτε με κάποιο μικρό οικογενειακό κλήρο, πρώτοι δούλεψαν την απελευθερωμένη γη σε κάθε γωνιά της, που στην πορεία του χρόνου έβλεπε το φως της ελευθερίας, δίνοντας και παίρνοντας από αυτή τη ζωή και ταυτίζοντας το μέλλον τους, το μέλλον της μικρής Ελλάδας δηλαδή, με τις πρώτες και αβέβαιες προσπάθειες συγκρότησης ενός σύγχρονου ελληνικού κράτους. Θα μου επιτρέψετε σε μια σύντομη αναφορά μου στο παρελθόν να μιλήσω για μια συγκεκριμένη περίοδο, καθοριστική και για πολλούς λόγους ιδιαίτερα διδακτική ακόμα και σήμερα. Θα αναφερθώ στην εποχή του Μεσοπολέμου, η οποία πάντα με εντυπωσιάζει σε σχέση με το πώς, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, μετά την μικρασιατική καταστροφή και με την έλευση 1,2 εκατομμυρίων προσφύγων, που έπρεπε να αποκατασταθούν οικονομικά και κοινωνικά, οργανώθηκε μια δυναμική γεωργία. Τότε, μια διαφορετική αγροτική πολιτική, κατά τη γνώμη μου ικανή, να αποτελέσει ουσιαστικό παράδειγμα του πόσο μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο, όταν το όραμα είναι ξεκάθαρο και αφορά ουσιαστικά ένα καλύτερο μέλλον. Σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο της ελληνικής ιστορίας, η Ελλάδα του Μεσοπολέμου βρέθηκε μεταξύ άλλων να βελτιώνει σημαντικά τις υποδομές της και να υιοθετεί πραγματικά αναπτυξιακές στρατηγικές μέσα από ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο. Το 1917, κύριε Υπουργέ, το ξέρετε, ιδρύθηκε το Αυτόνομο Υπουργείο Γεωργίας τότε. Και για πρώτη φορά με τον τρόπο αυτό το κράτος απέκτησε ένα διοικητικό όργανο επιτελικού σχεδιασμού, ελέγχου και παρέμβασης στην αγροτική οικονομία με ευρύτατες αρμοδιότητες. Η εφαρμογή της αγροτικής μεταρρύθμισης οδήγησε στη ραγδαία αύξηση τόσο των καλλιεργούμενων εκτάσεων, όσο και της αγροτικής παραγωγής. Η εμπορευματοποίηση της αγροτικής παραγωγής έγινε στρατηγική ανάπτυξη μέσω της ανανέωσης και της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών. Εμείς ακόμη τώρα παλεύουμε να κάνουμε αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Αυτοί τότε τα κάνανε έτσι. Η μείωση της παραγωγής της ταφίδας αντισταθμίστηκε από την αργή και σταθερή βελτίωση της ελαιοκομείας. Ξεκίνησε αργά η βαμβακοκαλλιέργεια και κυρίως επεκτάθηκε πολύ γρήγορα η καπνοκαλλιέργεια, που ανέτρεψε τις ισορροπίες της γεωργικής παραγωγής και του εξωτερικού εμπορίου. Τότε έγιναν μεγάλα εγκυοβελτιωτικά έργα, εμείς τώρα προσπαθούμε να κάνουμε, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους και την επέκταση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Και μάλιστα έγιναν από μεγάλες ξένες εταιρείες που ήρθαν στην Ελλάδα και υλοποίησαν τα έργα αυτά. Η αποξήρανση της Κοπαίδας και τα εγκυοβελτιωτικά έργα στη Μακεδονία και τη Θράκη απελευθέρωσαν και απέδωσαν στην καλλιέργεια εκατοντάδες στρέμματα γόνιμων εδαφών, ενώ ακόμη μεγαλύτερες εκτάσεις προστατεύτηκαν από τις πλημμύρες. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του νεοελληνικού κράτους κατά την οποία ο κρατικός μηχανισμός μετέφερε πόρους προς τον τομέα της γεωργίας. Είναι σαφές πως σήμερα,
με βάση τα διδάγματα του παρελθόντος, χρειάζεται να αποκωδικοποιήσουμε το πού βρίσκεται ο αγροτικός τομέας. Κυρίως όμως το πού και πώς πρέπει να πορευτεί. Είναι απαραίτητο, θεωρώ, να χαράξουμε μια αγροτική πολιτική που να είναι άμεσα εφαρμόσιμη, να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα και να κινητοποιεί τους Έλληνες αγρότες και ιδιαίτερα τους νέους στην παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ σημαντικό πρώτον να δοθεί έμφαση, το είπε ο κύριος Ευθυμιάδης και ο κύριος καθηγητής, στην τεχνολογία και στις υποδομές. Είτε για να προστατευτούν οι καλλιέργειες από τις επιπτώσεις σύγχρονων απειλών, μεγαλύτερη από τις οποίες είναι η κλιματική αλλαγή, οι συνέπειες της οποίες είναι ήδη δραματικές στην αγροτική παραγωγή, στις ζωές των Ελλήνων αγροτών, αλλά και όλων όσων εμπλέκονται στη διακίνηση και διάθεση αγροτικών προϊόντων, είτε για να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι φυσικοί πόροι που υπάρχουν διαθέσιμοι, αλλά δυστυχώς παραμένουν αναξιοποίητοι. Η σωστή αξιοποίηση, για παράδειγμα, των υδάτινων πόρων δίνει τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών και σημαντικής μείωσης του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Παράλληλα, δε έχει σαφές φιλοπεριβαλλοντικό προσανατολισμό. Θα σας πω κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν πριν από ένα χρόνο πήγα στην Κόρινθο. Δεν είναι δυνατόν σήμερα στην περιοχή της Κορίνθου να υπάρχουν ακόμη οι ονομαζόμενοι νερουλάδες, δηλαδή αυτοί που κληρονόμησαν γεωτρήσεις και ως αμοιβή διαθέτουν νερό για άρδευση στους αγρότες της περιοχής. Ενώ το φράγμα που με κοινοτικούς πόρους ξεκινήσαμε να υλοποιούμε το 2008 δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Την ίδια στιγμή στη Θράκη, στην ευαίσθητη εθνικά Θράκη, φυσικά όρια της οποίας είναι ο ποταμός Νέστος και ο ποταμός Εύρος, το 40% των εδαφών δεν είναι δυνατόν να είναι εξαιρικές εκτάσεις, διότι μεγάλα αρδευτικά έργα δεν ξεκίνησαν εξαιτίας της καθυστέρησης άνω των 10 ετών σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αντίστοιχα παραδείγματα δυστυχώς υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Δεύτερον, είναι σημαντικό να ξαναβρούμε το στόχος μας για παραγωγή ποιοτικών ανταγωνιστικών προϊόντων, τα οποία να μπορούν να διατεθούν με αξιώσεις στις αγορές. Η ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων έχει σχέση με την επιστημονική γνώση, κύριε καθηγητά, και τη διάχυση της γνώσης αυτής στους Έλληνες αγρότες. Με την ενίσχυση της μεταποίησης, μεταποιημένα, το είπατε, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούν, αν δεν είναι μεταποιημένα, να εξαχθούν τα προϊόντα μας στις αγορές. Και μάλιστα να αποκτήσουν και ένα ισχυρό brand name που θα είναι το διαβατήριο για να μπουν στις αγορές. Με τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα σε υγιείς βάσεις, και εδώ είναι η σημαντική συμβολή του τραπεζικού συστήματος και ιδιαίτερα της Τράπεζας Πυραιός, η οποία πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησε μετά την Αγροτική Τράπεζα και με πρωταγωνιστή ένα πολύ ικανό στελεχό σας, τον Χριστόλο Αντωνιάδη, ανέπτυξε εργαλεία όπως η συμβολιακή τραπεζική, που είχαν έναν έντονο αναπτυξιακό προσανατολισμό. Και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια, αναφερθήκατε στην ενίσχυση των συλλογικών δράσεων των αγροτών. Εδώ εμένα οι απόψεις μου είναι ξεκάθαρες. Οι συνεταιρισμοί πρέπει άμεσα να πάνε σε συνενώσεις και σε συγχωνεύσεις. Άμεσα. Αυτό που λέω μπορεί να φαίνεται ουτοπικό, όμως πρέπει να γίνει και είναι μονόδρομος για την επιβίωσή τους. Και αυτό είναι ευθύνη όχι του κράτους, είναι ευθύνη των ιδίων των συνεταιριστών. Και βέβαια, εάν θέλουμε να μιλούμε για ποιοτική γεωργία, πρέπει να καταπολεμηθεί το ταχύτερο και αποφασιστικά η παράνομη διακίνηση αγροτικών προϊόντων. Είναι μια μάστιγα για τον αγροτικό μας τομέα. Μειώνει σημαντικά τα δημόσια έσοδα και πλήττει την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας. Και εδώ μπαίνει πάλι η συμβολιακή γεωργία και κτηνοτροφία, και εδώ μπαίνει πάλι η συμβολή των συλλογικών δράσεων των αγροτών. Και επειδή η δαπάνη για την υλοποίηση των περισσότερων από τα ανωτέρω μπορεί να υποστηριχθεί κυρίως από τις δράσεις του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, αλλά τώρα και από τις πιστώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, θα μας τα πει ο κ. Υπουργός, ας πάρουμε μια καθοριστική πολιτική απόφαση. Οι πιστώσεις και η διάρθρωση των προγραμμάτων να κατευθύνονται για αναπτυξιακές και όχι για επιδοματικές πολιτικές. Τέλος, θεωρώ πως πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού. Χωρίς γεωργούς, κτηνοτρόφους και αλληλείς και κυρίως κατά κύριο επάγγελμα νέους αγρότες, δεν μπορεί να έχει προοπτική ο αγροτικός τομέας στην πατρίδα μας. Πρέπει να κρατήσουμε τους νέους στην αγροτική δραστηριότητα, να τους στηρίξουμε με άτοκα δάνεια για αγορά γης και εξοπλισμό, να τους εντάξουμε κατά προτεραιότητα στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, να τους εκπαιδεύσουμε σε σύγχρονες επιστημονικά μεθόδους παραγωγής και να τους κατευθύνουμε στη συμβολιακή γεωργία και κτηνοτροφία και στην παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων. Επίσης, και αυτό είναι σημαντικό, να τους παρέχουμε συνεχή υποστήριξη από επιστήμονες κρατικών κέντρων εξυπηρέτησης αγροτών, που πρέπει να δημιουργηθούν τα ταχύτερα δυνατόν.
Το σημαντικότερο βέβαια είναι να νιώσουν αυτό το ενδιαφέρον, έτσι ώστε πέρα από την οικονομική να υπάρξει και ψυχολογική στήριξη για την παραμονή του στην Ήπειρο. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω, μια που μιλάμε για τα 200 χρόνια ελληνικού κράτους, με τα λόγια δύο μεγάλων Ελλήνων που χάραξαν με την πένα και τις πράξεις την πορεία του τόπου μας. Ο Οδυσσέας Σελίτης, σε μια συνέντευξή του το 1972, είπε: «Εμένα εκείνο που με στηρίζει είναι η Ελλάδα του Σολομού, μέσα εις το μέλλον εντυμένη με άπειρη δόξα, διακρίνοντας την Ελλάδα σε τρέχουσα στο εκάστοτε ελληνικό κράτος και σε διαρκή. Η απόσταση που χωρίζει τη μία από την άλλη Ελλάδα έχει να κάνει και με τη δική μας διαχρονική ευθύνη. Την ευθύνη του πολίτη, του ατόμου, στον ιδιωτικό, κοινωνικό ή και σε όποιο δημόσιο ρόλο του. Είναι υποχρέωσή μας, λοιπόν, να συμβάλλουμε στη χάραξη μιας νέας αγροτικής πολιτικής στην πράξη, η οποία να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του παρόντος και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες του μέλλοντος. Από την πράξη θα κριθούμε όλοι μας, αφού, όπως είπε ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ας λέγουν και ας γράφουν ό,τι θέλουν. Θα έρθει όμως κάποτε καιρός, ώστε οι άνθρωποι κρίνονται όχι σύμφωνα με όσα είπαν ή έγραψαν περί των πράξεών των, αλλά κατά αυτήν την μαρτυρία των πράξεών των». Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κοντέ. Κύριε Υπουργέ, έρχομαι σε εσάς και αλήθεια είναι προς τιμή σας, πρέπει να το παρατηρήσω για να το πούμε εδώ δημόσια. Κάνατε κάτι το οποίο δεν το συνηθίζουν οι υπουργοί στην Ελλάδα. Πρώτα ακούσατε και μετά θα μιλήσετε. Και η αλήθεια είναι, ο χρόνος είναι δικός σας. Να σας ακούσουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, για την πρόσκληση. Είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι με τόσους σημαντικούς ανθρώπους του πολύ σημαντικού τομέα για την Ελλάδα μας. Πράγματι, άκουσα και ήθελα να ακούσω πρώτα τους συνομιλητές από τη μια. Απ' την άλλη, όμως, κράτησα και τις σημειώσεις μου για να μπορέσουμε να κάνουμε μια πιο ζωντανή συζήτηση μέσα από την προσπάθειά μου να αποτυπώσω και τις σκέψεις μου. Και θέλω να πω ευθύς εξ αρχής ότι από την συζήτηση αυτή αισθάνομαι για άλλη μια φορά την μεγάλη τύχη, το μεγάλο προνόμιο που μου έδωσε ο Πρωθυπουργός αναθέτοντάς μου το ρόλο του επικεφαλής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από την άλλη όμως μεριά αισθάνομαι και ένα τεράστιο βάρος στις πλάτες μου, το οποίο ομολογώ ότι από τη μια το ενισχύσατε με όλα αυτά τα οποία μου προτείνατε, από την άλλη όμως μου δώσατε αρκετή ελπίδα, διότι παρεμφερεί πράγματα, αυτά τα οποία είπατε, αυτά σκεφτόμαστε και οργανώνουμε στο Υπουργείο αυτούς τους 4 μήνες στους οποίους βρίσκομαι εκεί. Είναι σαφές και το αναφέρατε κι εσείς, ότι η αγροτική παραγωγή είναι συνυφασμένη με την ιστορία του τόπου μας και ότι η ιστορία της ελληνικής γεωργίας, κατ' ουσίαν, είναι η ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας. Έχουμε συνδεθεί ουσιαστικά με την ελληνική καλλιέργεια και αυτή αποτελεί ένα βασικό πυλώνα της οικονομίας μας, με μια όμως τεράστια κοινωνική διάσταση, η οποία ακουμπάει το σύνολο της ελληνικής οικογένειας διαχρονικά και κυρίως ακουμπάει και την γυναίκα αγρότησα. Είναι κρίμα που δεν έχουμε και μια γυναίκα στη δική μας συζήτηση σήμερα. Εμείς συμβολικά στο Υπουργείο έχουμε και υφυπουργό γυναίκα και αποκτήσαμε πρόσφατα Γενική Γραμματέα γυναίκα και νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμη η παρουσία τους εκεί για πολλούς λόγους. Σε αυτά τα 200 χρόνια της σύγχρονης ιστορίας μας ήταν και είναι η κεντρική στόχη της αγροτικής μας πολιτικής το βιώσιμο γεωργικό εισόδημα, είναι σημαντικό να ξεκινάμε από αυτό, η συνεχής βελτίωση της θέσης των αγροτών, το είπαμε πριν, η κοινωνική βελτίωση της θέσης των αγροτών, δώσατε το παράδειγμα του Οχάιο κάποιος της Αμερικής, έτσι είναι, πρέπει να είναι περήφανοι οι αγρότες μας για τη δουλειά που κάνουν και εμείς πρέπει να είμαστε περήφανοι που έχουμε τους αγρότες μας να κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνουν. Και βεβαίως η προώθηση της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής και της περιφερειακής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, που είναι ένα ζητούμενο, θα το πω και στην συνέχεια. Εγώ θεωρώ ότι η ανάπτυξη που θέλουμε να δούμε στη χώρα θα έρθει με βεβαιότητα από την περιφέρεια και όχι από την Αθήνα. Όμως, ταυτόχρονα με όλα αυτά, το 2021 η αγροτική μας πολιτική δεν μπορεί να είναι αποκομμένη
και από το διεθνές περιβάλλον και αυτά που συμβαίνουν εκεί. Τα δεδομένα έχουν πλέον αλλάξει ουσιαστικά, είναι πολυδιάστατα και είναι παγκόσμια. Αυτή είναι η αντίληψη την οποία έχουμε, μας διαπνέει στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και εμένα προσωπικά, και αυτή η αντίληψη έρχεται και δένει, αλληλοσυμπληρώνεται με την αρμονικά, με τη διάθεση που έχει και υποκρύπτει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νέα ΚΑΠ. Συνδέει ουσιαστικά τα παραδοσιακά εντός εισαγωγικών ζητήματα στα οποία αναφερθήκαμε πριν στη σημασία τους, με τα σύγχρονα ζητούμενα που όπως ελέγχθη είναι το περιβάλλον, η υγεία, η ανταγωνιστικότητα και θα προσέθετα και ο διατροφικός πολιτισμός. Για να έχουμε την οικονομική διάσταση, μας βοήθησε ο κύριος Ευθυμιάδης, είπε πριν αρκετά νούμερα, να ξέρουμε ότι η Ευρώπη συνολικά είναι ο κορυφαίος εξαγωγέας τροφίμων και ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας μετά την Αμερική. Είπατε και πολύ σωστά ότι η Ελλάδα έχει το 0,09 της διεθνούς παραγωγής. Άρα αντιλαμβανόμαστε πόσα περιθώρια έχουμε και πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το χρόνο μας με σωστές πολιτικές για να μεγαλώσουμε. Και όσο αυτό το μεγάλωμα που θα κάνουμε θα είναι πολλαπλάσιο σε ανταποδοτικότητα μέσα στην οικονομία. Αρκεί να σκεφτούμε ότι 21 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πολλές από αυτές δεν είναι καν ευρωπαϊκές, 21 μόνο εταιρείες, κάνουν περισσότερο τζίρο από τα 15,5 δις τζίρο που κάνουμε εμείς συνολικά. Άρα, αντιλαμβάνεστε πόσες δυνατότητες έχουμε. Ως κλάδος, συνολικά η αγροδιατροφή, έτσι τον αντιλαμβανόμαστε εμείς, αποτελεί τον βασικό πυλώνα της βιοοικονομίας, δηλαδή της δραστηριότητας και της αξίας που δημιουργείται με την εκμετάλλευση των βιοϊλικών και των φυσικών πόρων. Κατά συνέπεια, εμείς, η χώρα μας, πρέπει να πρωτοστατήσει στην εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων στις οποίες αναφερθήκατε και πριν, που είναι το κλίμα, η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα. Μέσα σε αυτήν την σύνθετη παγκόσμια πραγματικότητα με τον σκληρό ανταγωνισμό, πρέπει να είμαστε, νομίζω, πια ειλικρινείς. Με προκαλέσατε πριν και θα σας ρωτήσω κι εγώ, ποιος πρέπει να είναι τελικά ο ρόλος του κράτους, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε οποιαδήποτε χώρα και ειδικά σε μια χώρα σαν την δικιά μας. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει πρωτίστως να είναι η χάραξη της πολιτικής και της εθνικής μας στρατηγικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Αυτή η εθνική στρατηγική πρέπει να έχει συγκεκριμένη στοχοθεσία, να μην είναι αυθαίρετη και γενική, πρέπει να έχει συγκεκριμένη διατύπωση προτεραιοτήτων, να ρίξουμε το βάρος, άρα κάποιους θα δυσαρεστήσουμε, και πρέπει να έχει και βάθος χρόνου. Αυτά και τα τρία, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, απουσιάζουν από την πολιτική μας τα τελευταία χρόνια στον αγροτικό τομέα. Το κράτος, κατά τη γνώμη μου, αλλά να το ανοίξουμε στο διάλογο μετά, πρέπει να δημιουργεί το πλαίσιο, να επιβάλλει τους κανόνες και να διαμορφώνει ένα ευνοϊκό περιβάλλον, ώστε να υπάρχει ανάπτυξη σε αυτό τον τομέα. Ο ρόλος του όμως, που είναι πολύ πολύ σημαντικός, δεν πρέπει να είναι ασφικτικός. Δεν πρέπει το κράτος να υποκαθιστά την παραγωγή. Δεν πρέπει το κράτος να υποκαθιστά την επιχειρηματικότητα. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε τη στήριξη, αλλά ταυτόχρονα και το χώρο στον Έλληνα παραγωγό να επενδύσει και να μπορέσει να πετύχει την ανάπτυξη, να βάλει τα λεφτά του στην καθετοποίηση, στη δημιουργικότητα, στην καινοτομία, στην παραγωγικότητα, για να διαπνέεται η όλη του δουλειά από τις βασικές έννοιες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Κεντρική λοιπόν ευθύνη, έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ, του κράτους, αποτελεί η διαμόρφωση μιας νέας ενιαίας εθνικής στρατηγικής, η οποία θα έχει ως στόχο να αλλάξει τελείως το παραγωγικό μοντέλο, από τη μια, και από την άλλη να κοιτάει με πίστη στα μάτια, ίσια, στο μέλλον και να μην φοβάται τις προκλήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι για το σύνολο της κυβέρνησης, αλλά και για μένα προσωπικά, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, στην οποία
σύμμαχοί μας είναι εκτός από τους περισσότερους, κατά τη γνώμη μου, ήδη ασχολούμενους με τον αγροτικό κόσμο και κάποια συγκεκριμένα εργαλεία, τα οποία ίσως μετά μπορούμε να αναλύσουμε περισσότερο. Δεν θα έχουμε τόσο χρόνο, ναι. Είναι ο συντολικός χρόνος, τα 8 και 40. Α, ζητώ συγγνώμη. Ωραία, τότε θα τα πω εγώ, γιατί νομίζω είναι σημαντικά. Ακριβώς. Είναι η νέα ΚΑΠ, ναι, που με ενδιαφέρον άκουσα και με γεμίζει με δύναμη το ότι όλοι ζητάτε να αλλάξουμε την αναλογία επιδοτήσεων με χρήματα στις επενδύσεις για να πιάσουν τόπο. Η νέα ΚΑΠ όμως είναι αυτό το ισχυρό όπλο που πρέπει, ναι, να το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, που αν θέλετε μπορώ να σας πω μετά συγκεκριμένα νούμερα, που βάλαμε μέσα αυτά τα οποία ζητάτε. Είναι η δημιουργία ενός think tank, πολύ σωστά το λέτε, δεν το έχουμε. Όλες οι χώρες, mm-hmm, στην Ευρώπη που βλέπω και συνομιλώ με τους άλλους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, έχουν αυτό το think tank και στην κατεύθυνση αυτή δουλεύουμε για να το διαμορφώσουμε και να είναι θεσμοθετημένο για να ξεπερνάει τη μία, τις δύο και τις τρεις κυβερνήσεις, να είναι εκεί για πάντα και να είναι εκεί για τον αγροτικό κόσμο. Και είναι και η χρήση, η αντιγραφή, εγώ δεν ντρέπομαι να πω τη λέξη, καλών πρακτικών από ξένες χώρες και από μεγάλες εταιρείες. Όπως, από ποιες χώρες? Εγώ έχω μεγάλο θαυμασμό για τον τρόπο που δουλεύει η Ολλανδία, που δουλεύει το Ισραήλ, που δουλεύει η Ιρλανδία τελευταία, ειδικά στο κομμάτι των γεωργικών συμβουλών και της εκπαίδευσης, που εύχομαι να έχουμε λίγο το χρόνο να τα πούμε μετά. Θα ήθελα να σας πω επιγραμματικά, γιατί δεν προλαβαίνω, να αναπτύξω τις βασικές προτεραιότητες, βέβαια, οι οποίοι είναι οι πυλώνες αυτής της εθνικής μας στρατηγικής. Η πρώτη είναι η άμεση στήριξη, και αυτό πρέπει να κάνουμε, το επενήχθη ο κύριος Κοντός πριν, των παραγωγών μας μέσα στην κρίση. Έχουμε διαθέσει περίπου 480 εκατομμύρια, διότι αυτό που συνέβη αφενός με τον COVID και αφετέρου με τις συνεχείς καταστροφές, προφανώς είναι προτεραιότητα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάνε παρακάτω. Η δεύτερη είναι η ένταξη των έργων υποδομής, αναφερθήκαμε σε αυτά. Πράγματι δεν μπορείς να έχεις νερουλάδες, κύριε Κοντέ, και πράγματι δεν μπορείς να κάνεις φράγματα που μαζεύουν νερό, αλλά δεν έχει σχεδιάσει και δεν έχει υλοποιήσει από κάτω, δηλαδή, το αρδευτικό σύστημα. Έχετε πρόγραμμα επ' αυτού? Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μαζί με τη μόχλευση θα είναι, ναι, ένα δις. Ένα δις. Ένα σε εγκυοβελτιωτικά. Σε εγκυοβελτιωτικά. Αυτό είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι, και βεβαίως, αν έχουμε όριμες μελέτες για περισσότερα, θα βρεθούν, μας έχει υποσχεθεί, ναι, το κυβερνητικό επιτελείο, περισσότερα σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα αυτή είναι και η είδηση του πάνελ, να την διευκρινίσω για τους συναδέλφους που μας ακούνε. Ναι. Και εκεί θα εντάξουμε και τον ψηφιακό εξυγχρονισμό που είπατε, που πράγματι έχει ως στόχο την τεχνητή νοημοσύνη, τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, τη γεωργία ακριβίας, το άνοιγμα των big data. Έχουμε πολλά τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε, αλλά μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά ξεβολεύουν και κάποιους, έτσι. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιοι θα μας κατηγορήσουν. Προτεραιότητα τρίτη είναι για μένα η πιο βασική, κοιτώντας το μέλλον, είναι η ενίσχυση της καρτάρτισης και της εκπαίδευσης. Τα έχουμε κουβεντιάσει και τα συζητάμε με τον κύριο Χαροτουνιάν. Εκεί κάνουμε πάρα πολλή δουλειά. Θέλουμε ένα σχέδιο από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Και κυρίως έξυπνα και γρήγορα μαθήματα ενός μήνα, τριών μηνών, έξι μηνών, 12 μηνών για ανθρώπους που θέλουν να μπουν στο χώρο αυτόν. Τέταρτη προτεραιότητα, δεν την αναφέρατε, αλλά είναι για μένα πολύ σημαντική και έχουμε ήδη κάνει πολύ καλή δουλειά, είναι η έλεγχη. Θέλουμε να χτυπήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τις ελληνοποιήσεις και τις νοθείες, γιατί έτσι προστατεύουμε και τους παραγωγούς, ανεβάζουμε το εισόδημά τους, αλλά προστατεύουμε και τους καταναλωτές. Σας λέω ένα απλό νούμερο, ότι το Πάσχα του 19 γίνανε 500 έλεγχοι. Το Πάσχα του 21 γίνανε 8.000 έλεγχοι σχεδόν. Με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Η προτεραιότητα πέμπτη είναι η προώθηση της εξωστρέφειας. Το Υπουργείο μας δεν το έκανε αυτό. Εμείς έχουμε βάλει ως βασικό μας σκοπό να έχουμε μια πολυεπίπεδη από τη μια εξωτερική πολιτική, και δεν ντρέπομαι να το πω έτσι, έτσι πρέπει να το λέμε. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουμε στον αγροτικό κόσμο και ταυτόχρονα η δημιουργία κέντρων καινοτομίας που θα εισάγουν από την άλλη μεριά την δύναμη της γνώσης από το εξωτερικό. Έκτη είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων. Και έβδομη είναι η διατύπωση. Αυτό είναι ένα project που είμαι πολύ ενθουσιώδης και θεωρώ ότι θα αλλάξει την εικόνα του αγροδιατροφικού τομέα.
Λοιπόν, η διατύπωση και η τεκμηρίωση όμως ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την ελληνική διατροφή και τα ελληνικά μας προϊόντα. Στην πραγματικότητα αυτό εμπεριέχει όλα τα προηγούμενα και θέλω να πω ότι η ελληνική διατροφή αισθάνομαι ότι είναι ο κορμός της σύγχρονης ταυτότητας του Έλληνα στον 21ο αιώνα. Συνδέεται με την ιστορία μας, με τον πολιτισμό μας, με την υγεία, που είναι το πολύ σημαντικό που δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί, και βεβαίως με τον τουρισμό. Θέλουμε να διαφυλάξουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ελλάδα το διατροφικό πλουραλισμό. Βάζω κάποιες έννοιες που εύχομαι να τις συζητήσουμε άλλη φορά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ο χρόνος... Εδώ έχουμε τρία λεπτά. Θέλουμε να δώσουμε εργαλεία για να αναπτύξουν οι τοπικές κοινότητες την αγροδιατροφική τους κουλτούρα. Η προέλευση κάθε τροφή μου και ποτού πρέπει να είναι ταυτισμένο, να έχει τη δική του ταυτότητα. Και αυτό το brand που λέγατε πριν θα είναι όλο Ελλάδα, αλλά θα είναι και συγκεκριμένο. Έτσι, εθνική μας επιλογή είναι η προστασία του gastrodiversity, αυτοί που αντιλαμβάνονται την έννοια καταλαβαίνουν τι θέλουμε να πούμε, γιατί θέλουμε ακριβώς να προστατεύσουμε τα ελληνικά προϊόντα και μέσα από αυτά να αναδείξουμε τη δύναμή τους, τις αξίες μας και τον πολιτισμό μας. Είναι αυτό λοιπόν το άειλο πολιτιστικό κεφάλαιο που είναι δίχτυ προστασίας για τους παραγωγούς μας. Θέλω να πω ότι σε αυτό το πλαίσιο, δεν το αναφέραμε καθόλου, η Ιπποκράτειος αντίληψη που θέλει το φαγητό ως φάρμακο είναι σήμερα πιο δημοφιλής και πιο επίκαιρη από ποτέ και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Αν δεν την εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, κανένας άλλος δεν μπορεί να την εκμεταλλευτεί. Στο πλαίσιο αυτό, πάω πιο γρήγορα, ήθελα να σας καλέσω κι εγώ να αναλάβουμε ο καθένας και όλοι μαζί τις ευθύνες του και να δουλέψουμε από κοινού. Και χαίρομαι που τα είπαμε έτσι. Θέλουμε την καθοδήγηση των επιστημόνων μας, θέλουμε το Πανεπιστήμιο δίπλα μας συμμέτοχο στην αγορά. Χρειαζόμαστε, όπως τα είπατε κύριε Χατζηνικολάου εξαιρετικά και πράγματι Πειραιώς είναι πρωτοπόρος σε αυτό, χρειαζόμαστε όμως ακόμα καλύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους αγρότες μας στο δανεισμό. Χαίρομαι για αυτό το πρόγραμμα με τα μηδενικά επιτόκια στα δάνεια των νέων αγροτών. Ωραία. Να αναπτύξουμε περισσότερο και σε περισσότερα προϊόντα τη συμβολαιοκή γεωργία και να επιταχύνουμε και τις διαδικασίες του Ταμείου Εγκυοδοσίας. Με λιγότερο από ένα λεπτό, για να κλείσουμε εντελώς. Και κλείνω. Είναι μια ευκαιρία να κάνετε και μια πρόσκληση για μια συζήτηση, όχι μόνο εδώ στην Αθήνα, και στις επαρχιακές πόλεις θα έχει ενδιαφέρον. Θέλω να πω ότι τιμώ ιδιαίτερα και παρακολουθώ από πολλά χρόνια την πορεία του κύριου Ευθυμιάδη και πράγματι αυτό πρέπει να κάνουμε. Να δώσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας. Η γη δεν μεγαλώνει. Όταν όμως κάνεις μια υδροπονική καλλιέργεια, εκεί μπορείς να πολλαπλασιάζεις την απόδοσή σου. Και ταυτόχρονα να ξέρουμε ότι η θάλασσα μεγαλώνει και εκεί μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη υδατοκαλλιέργειες. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, εγώ νομίζω ότι το στοίχημά μας είναι η ποιότητα, είναι η προστιθέμενη αξία και είναι, και αυτό ήταν το τελευταίο που θέλω να πω και δεν πρόλαβα να το πω, το μεγάλο στοίχημα με τους νέους. Εγώ πραγματικά πονάω, θυμώνω με το πώς διαχειρίζεται η Ελλάδα τους νέους της και επειδή πιστεύω πολύ σε αυτούς, θεωρώ ότι το βασικό μέλλον των νέων είναι στον αγροδιατροφικό τομέα. Είναι στην ελληνική περιφέρεια και γι' αυτό το μεγαλύτερο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων και των προγραμμάτων που έχουμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πάει προς τους νέους. Να τους στηρίξουμε για να μας στηρίξουν. Ευχαριστώ θερμά. Το βλέπουμε αυτό στο πρόγραμμα νέων αγροτών που είναι με αυξημένα κονδύλια. Ευχαριστώ θερμά. Θέλετε ένα συμβούλιο παραγωγικών φορέων κάτω από τον Υπουργό και καθίστε να το συζητήσουμε. Να μια ωραία. Θες μοθετήστε κάτι, να μαζευτούν 10 άνθρωποι. Το διαμορφώνουμε, το ξέρει ο κ. Να βάλετε και ταπεινούς δημοσιογράφους μέσα. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε καθηγητά, κύριε Χαροτουνιά, ευχαριστώ θερμά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Ευθυμιάδη, ευχαριστώ και εσάς. Κύριε Κοντέ, να είστε καλά, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ θερμά και βέβαια ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς και τους διοργανωτές που μας δώσαν το χρόνο και μας κάναν την τιμή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τον πρωτογενή τομέα εδώ στο Delphi Forum. Καλή συνέχεια στις εργασίες, καλή συνέχεια σε όλους.